Σήμερα στην εκπομπή μας το Ορθόδοξο Ήθος, το τέταρτο μέρος της τετραμερούς συνέντευσής μας με τον Πάτερ Σάβα Αγιορείτη, η πρόκληση στην Ορθόδοξη πίστη από το σύγχρονο Κέσαρο Παπισμός και την καινοτόμο θεώρηση των Αγίων Αντικειμένων του Ιερού Ναού. Μπορούμε να δικαιολογούμε κάποια εκτροπή από την παράδοση και αντίληψη για να είναι ευχαριστημένοι οι εκτός εκκλησίες ή τις κυβερνήσεις του κόσμου. Δεν υπακούται στα εσωτερική ζωή της εκκλησίας, δεν υπακούται η εκκλησία στο κράτος. Σωστά. Γιατί βλέπουμε και αυτό σήμερα. Να επικαλούν την εξουσία του κράτους και πρέπει να ακολουθούμε παρά ότι παραβιάζουν εσωτερική ζωή μας. Τότε έχουμε αυτό το φαινόμενο που λέγεται κεσαροπαπισμός. Έτσι, να υπακούει η εκκλησία στο κράτος και να με συγχωρέσετε όλο αυτό που έγινε τώρα με κάποιους αρχιερείς που είπανε να κάνουμε υπακοή στο κράτος και στην επιστήμη. Μου θύμισε τους αρχιερείς και τη σύνοδο στα χρόνια του Όθωνα και των Βαβαρών, οι οποίοι επέβαλαν με τρεις νόμους το κλείσιμο 400 από τα 600 μοναστήρια στην Ελλάδα μας. Πότε έγινε αυτό ακριβώς? Αυτό έγινε μετά την υποτιθέμενη απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, όταν είχαμε υποτίθεται κράτος. Και ήρθαν οι Βαβαροί και μας κυβέρνησαν και επέβαλαν το κλείσιμο με τρεις νόμους 400 μοναστηριών, και βέβαια το κάνανε εν επιγνώση, ξέραν πολύ καλά τι κάνανε, για να χτυπήσουν την καρδιά της πίστεως του λαού, την καρδιά της Ορθοδοξίας, γιατί γνώριζαν ότι ο λαός έχει αποκούμπει τα μοναστήρια. Από εκεί έπαιρνε ζωή, κουράγιο για να υπάρχει, και αυτό που δεν έκαναν οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι 400-500 χρόνια σε κάποιες περιοχές, το κάνανε αυτοί με τρεις νόμους. Και παρακαλώ, είχε βγάλει εγκύκλιο η Σύνοδος, είναι τρομερό αυτό που θα ακουστεί τώρα, αδυστυχώς υπήρχε αυτή η εγκύκλιος, η οποία έλεγε τι? Ότι οι αρχιερείς συσκέφθηκαν έτσι και αποφάσισαν ότι όποια μοναχή θέλει να παντρευτεί, μπορεί να παντρευτεί και δεν έχει καμία αμαρτία. Το λέμε εμείς. Δηλαδή έδιναν ευλογία στις μοναχές και στους μοναχούς να αποσχηματιστούν, να παντρευτούν, κατά παράβαση όλων των ιερών κανόνων. Άρνηση της κουράς, άρνηση της αφιέρωσης στον Θεό, βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα. Άρνηση των όρκων, γιατί ο μοναχός δεν είναι όρκο. Ναι. Αφιέρωση διαβίου στον Θεό και ισόβιαση υπακοή στον Θεό. Και είχε γίνει και ένα περιστατικό, μας το έλεγαν, σε ένα μοναστήρι στην Άνδρο, όπου εκεί ο τοπικός αρχιερέας είχε πάει, γυναικείο μοναστήρι ήταν, και τους πήγε αυτή την εγκύκλιο στις μοναχές εκεί, και εμβρόντιτες βέβαια οι μοναχές διάβασαν, άκουσαν ότι μπορούν να πάνε να παντρευτούν, και του είπαν σε όλους, εντάξει λέει, θα σας απαντήσουμε. Τέλος πάντων κάποιες μέρες νομίζω πέρασαν, ξαναπήγε ο αρχιερέας εκεί και του είπαν, ναι λέει, θα παντρευτούμε και βρήκαμε και τον νυμφίο. Λέει, ποιος είναι ο νυμφίος, ο γαμπρός? Εσείς, λέει, του είπε η ηγουμένη. Εσείς θα είστε ο νυμφίος. Καταλάβατε, δηλαδή, του δίνε να καταλάβει πόσο έσχος ήταν όλο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς κάτι τέτοιο βιώσαμε και τώρα, οι αρχιερείς δηλαδή, να αποκλείουν τους πιστούς από την Ιερθία Κοινωνία. Είναι φοβερό. Κατά παράβαση όλων των ιερών κανόνων που είπαμε. Αυτό είναι φοβερό. Και αυτό με το πρόσχημα της υπακοής πρώτα στην επιστήμη και στο κράτος το οποίο ακολουθεί την επιστήμη. Μα ακριβώς αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνουμε. Γιατί όπως ελέγχθηκε σε άλλη εκπομπή, η επιστήμη δεν λέει την αλήθεια, αναζητεί την αλήθεια. Και μέχρι τώρα μας λέει κάποια πράγματα τα οποία αύριο πολύ πιθανό να αναιρέσει. Να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία από το Πανεπιστήμιο, την ιατρική σχολή.
Είχαμε κάποια βιβλία, τα λεγόμενα τούβλα, 2.000 σελίδες το καθένα. Τα διαβάζαμε, υποτίθεται ότι ήταν η τελευταία λέξη επιστήμης, και μετά από 2-3 χρόνια, δεν λέω και πολλά ίσως λέω, μας λέγανε ότι ξέρετε όλα αυτά έχουν αλλάξει τώρα, πάρτε ένα καινούριο τούβλο με άλλες 2.000 σελίδες να μάθετε καινούρια πράγματα. Δηλαδή αυτή είναι η επιστήμη. Πώς μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά που λέει η επιστήμη. Mm. Και έχουμε και τους Άγιους Πατέρες που ακριβώς μας βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι φυσικοί νόμοι, γιατί ο Θεός, αυτή είναι αιρετική, είναι η θεωρία του ντεϊσμού, δεν έφτιαξε τον κόσμο και τον παράτησε και είναι κάπου χαμένος στο διάστημα, στο άπειρο και μας έχει παρατήσει εδώ σε μια γωνιά του σύμπαντος να παλεύουμε μόνοι μας. Αυτή είναι η θεωρία του ντεϊσμού, του θεϊσμού που έχει επικρατήσει στα πανεπιστήμια. Πανεπιζή μετά για ένας γέροντας χαριτωμένος. Κάνουμε πολλή ζημιά δηλαδή. Ούτε φυσικά ισχύει η θεωρία της αθείας, που ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά υπάρχει αυτή η πιο light θεωρία που λέει ναι, υπάρχει Θεός, αλλά δεν ασχολείται με εμάς. Και υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, απρόσωποι, άτεγκτοι, οι οποίοι λειτουργούν πάντοτε. Ποιος το είπε αυτό? Εδώ έχουμε σήμερα και την και επιστημονική θεωρία της σχετικότητας που λέει ότι όλα είναι σχετικά, όλα τα φαινόμενα. Και σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει κάτι πάντα. Εδώ και στην ιατρική υπάρχει το δόγμα που λέει ότι ποτέ δεν λέμε ποτέ και ποτέ δεν λέμε πάντα στην ιατρική. Λοιπόν, και στις θετικές, στις άλλες λεγόμενες θετικές επιστήμες, στη φυσική το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχει αυτός ο νόμος της απροσδιοριστίας και όλα αυτά, που δείχνουν τη σχετικότητα όλων αυτών που λέμε ότι είναι επιστημονικά και βέβαια και λοιπά και πρέπει να τα ακολουθούμε τυφλά. Λοιπόν, ούτε την επιστήμη πρέπει να ακολουθούμε με αυτόν τον τρόπο και πολύ περισσότερο το κράτος. Έχουμε το φαινόμενο του κέσαροπαπισμού, το οποίο καταδικάζεται από τους Άγιους Πατέρες. Σε καμιά περίπτωση ο αρχιερέας και ο ιερέας και ο οποιοσδήποτε πιστός δεν κάνει υπακοή σε έναν άνομο νόμο. Μας έχουν φτιάξει πλήθος ανώμων νόμων σήμερα τα κράτη, έτσι, λόγω του ότι υπακούν στους γνωστούς κύκλους, έτσι, που κατευθύνουν την παγκοσμιοποίηση. Λέει, λοιπόν, ο Ιερός Χρυσόστομος, πόσο δεν πρέπει να υπακούμε, αλλά αντίθετα οι κοσμικοί άρχοντες να υποτάσσονται στους νόμους της Εκκλησίας. Και έχουμε το θαυμαστό έτσι άρχοντα, τον Ιουστινιανό, ο οποίος είχε κάνει νόμους του κράτους τις αποφάσεις των συνόδων, τους ιερούς κανόνες, τους έκανε νόμους του κράτους. Σήμερα έχουμε το αντίστροφο. Προσπαθεί το κράτος τους νόμους τους κοσμικούς που είναι αντίχριστοι να τους επιβάλλει στην Εκκλησία. Και δυστυχώς με τη σύμπραξη κάποιων εκκλησιαστικών επιβλήθηκαν κάποιοι από αυτούς τους νόμους. Λέει ο Ρωσόστομος λοιπόν, κι αν είναι ο στρατηγός, κι αν είναι ο ύπαρχος, κι αν είναι αυτός ο βασιλιάς, με το διάδημα, με το στέμα του δηλαδή, και προσέρχεται ανάξια, πάει δηλαδή με θράσος, όπως πήγαινε ο Θεοδόσιος μετά από το έγκλημα που είχε κάνει ο Μέγας Θεοδόσιος στην Θεσσαλονίκη, στον υπόδρομο εκεί, που είχε σφάξει μερικές χιλιάδες, πήγαινε να κοινωνήσει. Και στάθηκε ο Άγιος Αμβρόσιος στην πόρτα, στα Μεδιόλανα, και του είπε «Στόπ, δεν μπορείς να μπεις μέσα στο ναό». Αυτό λέει εδώ και ο Ιερός Χρυσόστομος. Και αυτό πρέπει να κάνουν και οι Άγιοι Αρχιερείς, να πούνε «Στόπ, εδώ είναι Εκκλησία». Επιτέλους και νομικά, αν το σκεφτούμε, η Εκκλησία είναι ανεξάρτητη αρχή. Και θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και να πει τι είναι αυτά που λέει το κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να κλείσει τις Εκκλησίες. Η Εκκλησία είναι αυτοδιοίκητη, είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει τους δικούς της νόμους και τη δική της κυβέρνηση. Δεν επιτρέπεται να κυβερνιέται η Εκκλησία από το κράτος. Λοιπόν, αν είναι βασιλέας, λέει, και προσέρχεται ανάξια, εμπόδισε τον. Ποιο μεγάλη εξουσία έχεις από εκείνον? Ποιος, ο αρχιερέας? Και ένας απλός ιερέας. Θα του πει, δεν έχεις δικαίωμα. Βλέπουμε τώρα κοσμικοί άρχοντες, πρωθυπουργοί έτσι και λοιπά, να υπογράφουν νόμους για σύμφωνα συμβίωσης, για ομοφιλοφιλία, για αλλαγή φύλου, να ακολουθούν δηλαδή όλα αυτά τα αντίχριστα, ας πούμε, σχεδιασμένα, αντίχριστα σχέδια, και μετά να προσέρχονται και οι αρχιερείς και να τους κοινωνούν μια χαρά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Αυτό είναι παράδεικτο. Ή και στο Άγιον Όρος. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς που τους δέχονται. Είχαμε ένα δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη πρώην, ο οποίος πρωτοστατούσε στις παρελάσεις ομοφυλοφίλων και μετά πήγε στο Άγιον Όρος και τον δέχτηκε μια χαρά. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό? Ενώ ο Άγιος Παΐσιος σε μια παλιότερη περίπτωση παρακινούσε τους πατέρες εκεί να μην δεχτούν τους υψηλούς επισκέπτες, οι οποίοι είχαν εκείνη την εποχή υπογράψει κάποια αντίχριστα διατάγματα. Επομένως, ο ιερέας έχει εξουσία ανώτερη από τον βασιλέα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Εσύ ο ιερέας, αν σου ανέθετα να φυλάγεις μία πηγή νερού και κάποια στιγμή έβλεπες ένα πρόβατο να έρχεται να πιει έχοντας στο στόμα του αρρώστια, ασφαλώς και δεν θα μπορούσε να το αφήσει να σκύψει κάτω και να μαγαρίσει το νερό. Όμως εδώ έχεις την ευθύνη όχι για το νερό, αλλά για το αίμα του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα. Και βεβαίως αυτός που κοινωνεί ανάξια, έτσι δεν μολύνει η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία δεν μολύνεται ποτέ, γιατί ο Χριστός μας είναι αμόλυντος. Αλλά ο ίδιος παθαίνει τεράστια ζημιά όταν κοινωνεί ανάξια. Και είναι αγάπη από τη μεριά του αρχιερέα και του ιερέα να πει stop σε αυτόν τον άρχοντα που με θρασίτητα, για πολιτικούς λόγους κυρίως, πηγαίνει και κοινωνάει και κάνει το σταυρό του και προσεύχεται και τάχα της, ας πούμε, δείχνει ευλάβεια στην Εκκλησία και απ' την άλλη υπογράφει όλα τα αντίχριστα νομοθετήματα. Επομένως, δεν νοείται η Εκκλησία να κάνει υπακοή στο κράτος, αλλά αντίθετα, το κράτος, δηλαδή η πολιτεία και οι άνθρωποι της πολιτείας και οι κρατικοί άρχοντες οφείλουν να υπακούν στους νόμους της Εκκλησίας, εάν θέλουν να είναι και να λέγονται και να είναι πραγματικά χριστιανοί και πολίτες αυτής της χώρας που θέλει να λέγεται και με το σύνταγμά μας ακόμα, έτσι λεγόμαστε, χριστιανική χώρα, ορθόδοξη χριστιανική χώρα. Εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό που δεν υπάρχει κράτος ορθόδοξο και η εφαρμογή είναι από τους αρχιερείς, τι κάναμε, οι ιερείς, με έχουν γράψει οι ιερείς ότι με βάλετε πάτερ σε πολύ δύσκολη θέση να κάνω αναπακουή στους αρχιερείς μου, τον Μητροπολίτη μου. Και τι μου λέτε τώρα, δηλαδή, τι να κάνω. Είναι μαύρο άσπρο, υπάρχει η βασιλική οδός για τον ιερέα, τι είναι σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε το ιστορικό προηγούμενο των Αγίων της Εκκλησίας μας. Τι έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι όταν πήγαιναν σε ένα αντίχριστο κράτος? Όταν πήγαιναν να κηρύξουν, έλεγαν αφού ο αρχηγός της χώρας, ο βασιλέας είναι ας πούμε ειδωλολάτρης, τι να κάνουμε και εμείς κατ' οικονομία να πάμε να θυσιάσουμε στα ειδωλα τώρα. Ναι. Ή να μην κάνουμε λειτουργίες. Αυτό για το κράτος. Ναι. Μπερδεύονται γιατί είναι αρχιερέας, είναι ο μισοπολίτης τους. Ναι, και ο αρχιερέας, εφόσον ταυτίζεται με το κράτος και με τους νόμους του κράτους, εννοείται βεβαίως ότι δεν πρέπει να κάνεις υπακοή μετά. Λένε ότι ναι, αλλά εδώ δεν πρόκειται για θέμα πίστεως. Όπως είπε ο Πατριάρχης, είπε ότι δεν κινδυνεύει η πίστη μας, κινδυνεύουν οι χριστιανοί. Έτσι είναι. Μα η πίστη μας δεν είναι ότι ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως? Όταν λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος από το φως να μολυνθούμε, δεν είναι θέμα πίστεως? Όταν διαβάλλουμε τον Χριστό, όταν λέμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι παράγοντας μολυσμού ή τα αγιάσματα, το Άγιο Έλαιο, ο Τίμιος Σταυρός που προσκυνάμε, οι Άγιες Εικόνες, ότι μπορεί να μας μολύνουν, αυτό δεν είναι θέμα πίστεως? Δεν συκοφαντούμε δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει στα Άγια Μυστήρια? Το κλείσιμο των ναών είναι οπωσδήποτε... Δεν υπάρχει κανένα λόγο να το κλείσουμε? Κανένας λόγος. Ίσα-ίσα είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, υπάρχει λόγος να ανοίξουν συνεχώς οι ναοί. Ναι. Γιατί οι ναοί είναι τα θεραπευτήρια των ψυχών και των σωμάτων μας. Ναι. Και εκεί θα καταφύγει και ο ασθενής για να βρει τη θεραπεία. Εφόσον το κράτος δεν καταλαβαίνει, τι να κάνουμε εμείς? Εφόσον το κράτος δεν καταλαβαίνει, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να διασωθεί το ποιμνιο και να διασωθεί η ορθόδοξη πίστη και η ορθόδοξη ζωή. Ό,τι μπορούμε. Ακόμα και με θυσία της ζωής μας. Δεν επιτρέπεται, όπως είπαμε, η ιερέας να μην λειτουργεί. Ναι. Τι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί? Θα δούμε σε καιρό διωγμού τι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο νόμος της Εκκλησίας που λέει δεν θα πας αυτόκλητο στο μαρτύριο. Αν και έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που πήγαιναν και δήλωναν ότι είμαι χριστιανός και τους έσφαζαν επί τόπου. Αλλά
Εφόσον μπορούμε να κάνουμε κρυφά αυτό που μας έχει πει ο Χριστός να κάνουμε, θα το κάνουμε. Αν όμως δεν μπορούμε να κρυφτούμε, θα το κάνουμε φανερά. Έχουμε, ας πούμε, μια πρακτική των κρυπτοχριστιανών, έτσι, στα κράτη τα οποία δεν είναι χριστιανικά. Και στην Σοβιετική Ένωση, πώς ήταν στις κατακόμπες και τα λοιπά. Και αυτό. Αλλά οι κρυπτοχριστιανοί δεν είναι αποδεκτοί. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Δεν μπορείς δηλαδή το πρωί να πηγαίνεις στο τζαμί και το βράδυ να κάνεις λειτουργία. Οφείλεις να ομολογείς την πίστη σου. Ο Κύριος τι είπε, όποιος με ομολογήσει έμπροσεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσεν του Πατρός μου του εν ουρανείς. Δεν είπε να τον ομολογούμε στα κρυφά. Εκεί κάνει μια μεγάλη εντύπωση ότι λέει ενεμήν, ομολογήσει ενεμήν. Άρα η προϋπόθεση είναι ότι ζει ο Χριστός μέσα σου. Ακριβώς. Αλλιώς δεν πρόκειται να κάνεις ομολογία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν ζει ο Χριστός μέσα μας. Και για να ζει μέσα μας είναι αυτό που είπαμε σε άλλη εκπομπή, να έχουμε την αδιάλυτη προσευχή, την κοινωνία με τον Χριστό. Έτσι. Για να μπορέσει να γίνεις μάρτυρας, όλοι οι μάρτυρες ζούσαν αυτή την ωραία προσευχή, είχαν αυτή την κοινωνία με τον Χριστό. Και φαίνεται αυτό λίγο, αν ψάξει κανείς τη ζωή τους, θα δει ότι κοινωνούσαν, είχαν αυτή την αδιάλειπτη προσευχή, η οποία, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, μέχρι τον 4ο αιώνα, που σταμάτησαν οι διωγμοί, ήταν πρακτική όλων των χριστιανών. Μετά ξεχάστηκε. Και βγήκε ο Ιερός Χρυσόστομος και έλεγε, μην το σταματάτε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί βοάτε να φωνάζετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δηλαδή αυτή η πρακτική υπήρχε στους πρώτους χριστιανούς ως κάτι το αυτονόητο, όπως είναι για μας αυτονόητο να πιούμε νερό και δεν χρειάζεται ειδική διδασκαλία να σου πούνε πρέπει να πιεις νερό, το κάνεις, γιατί το θεωρείς αυτονόητο. Έτσι ήταν αυτονόητο για τους πρώτους χριστιανούς να μάθουν και να κάνουν την ωραία προσευχή. Και μάλιστα πολλοί, επειδή τότε βαστιώνουν και μεγάλοι, δίσταζαν να βαφτιστούν αν δεν είχαν αποκτήσει έτσι με βεβαιότητα αυτή την ωραία προσευχή. Γιατί θεωρείται κριτήριο εκκλησιαστικότητας ότι ανήκει στην εκκλησία όταν έχεις αποκτήσει την ωραία προσευχή. Εδώ είναι και ένα κλειδί για να καταλαβαίνουμε γιατί κοινωνάμε και δεν έχουμε αλλαγή. Οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται. Δεν πληρούνται. Και έλεγε ο κύριος Τσελεγγύρης ότι ένας λόγος που έχουμε φάει αυτή την κατάσταση και τρώμε αυτή την πικρία είναι ακριβώς γιατί τόσο χρόνια κοινωνούμε χωρίς τις προϋποθέσεις. Έχουμε εδώ τους Άγιους Πατέρες που μας λένε πόσοι αποκλείονται από τη Θεία Κοινωνία. Μη δεις ύπουλος έστω, μη δεις πονηρός, μη δεις άρπαξ, μη δεις λίδωρος, μη δεις μισάδελφος, μη δεις φιλάργυρος, μη δεις μέθησος, μη δεις πλεονέκτης, μη δεις αρσενοκίτης, μη δεις φθονερός, μη δεις πορνεία δουλεβέτο, μη δεις κλέπτης, μη δεις επίβουλος. Ποιος επιβάλλει να μην κοινωνούν? Ποιος διακρίνει και αποκλεί αυτούς τους ανθρώπους να μην κοινωνούν? Ο αρχιερείς κύριος. Βεβαίως. Ο πνευματικός, ο σωστός πνευματικός. Και αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι. Ο ιερέας έχει ευθύνη σε ποιος θα μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία. Έχει τεράστια ευθύνη, αλλά επειδή οι ιερείς... Εγώ τόσο χρόνια γέροντα δεν έχω δει να γίνει κάτι τέτοια. Να λένε stop. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία φύλαξη. Καμία... Ένας αγιασμένος ιερέας έτσι στο Μαρούσι ήταν, πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης, δεν υπήρχε πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης λεγόταν, που τώρα το δωμάτιο τεβοδιάζει εκεί στη Δροσιά, δεν υπήρχε λειτουργία που να μην βγει πριν τη Θεία Κοινωνία να πει στο εκκλησίασμα, προσέξτε, να μην έχετε κολλήματα γιατί υπάρχει φόβος να αρρωστήσετε και να πεθάνετε σύμφωνα με αυτά που λέει η Γραφή. Και ακούσαμε εδώ προηγουμένως τα κολλήματα. Οπότε... Άρα, εδώ στις μέρες μας που έχουμε ανθρώπους, έχουμε πιστούς που έχουν ένα μήνα, ενάμιση μήνα να κοινωνούν, τι να τους πούμε, να τελειώσουμε με αυτό τις εκπομπές μας. Εδώ, τι να κάνουν για να ζουν χριστιανικά μέχρι πρώτο Θεός θα έχουν πάλι ευκαιρία να κοινωνήσουν. Καταρχήν έχουν ευλογία να ψάξουν όπου βρίσκουν να κοινωνούν. Αυτό είναι.
τουλάχιστον αυτό. Γιατί σίγουρα, εντάξει, κάπου γίνονται λειτουργίες και δόξα Θεώ μαθαίνω ότι γίνονται κρυφά και θα πρέπει προσωπικά πλέον ο κάθε πιστός να αναζητήσει, όχι μέσω τηλεφώνου, δεν είναι καλό αυτό έτσι, δεν είναι εύκολο να βρει κανείς μέσω τηλεφώνου ή μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, αλλά με προσωπική επαφή να αναζητήσει τους σωστούς ιερείς, οι οποίοι, όπως και στα χρόνια των κατακομβών, των διωγμών, κρυφά λειτουργούν και σήμερα υπάρχουν. Λοιπόν, για να έχουν το φάρμακο της αθανασίας. Θα λειτουργήσουμε κατακομβικά. Δεν γίνεται διαφορετικά, εφόσον έχουμε διωγμό. Και από εκεί και μετά, άμα μας καλέσει ο Θεός να δώσουμε και τη ζωή μας, θα δώσουμε και τη ζωή μας για αυτό το θέμα. Γιατί η ζωή μας είναι ο Χριστός. Συνάμα να μην φοβάμαι εκτεξιά, ο πληρωσμός εκτεξιάς. Δηλαδή, να μην αρχίζουμε να σπέβδουμε, να μιλάμε για εκτός εκκλησίες, σαν επισκόπους και ιερείς που παλεύονται με τους λογισμούς, παλεύονται με τις καταστάσεις. Δηλαδή, και να είμαστε δίπλα στους ιερείς και στους αρχιερείς, να στηρίξουμε να κάνουν το σωστό. Σωστά, γιατί πολλοί θα πούν, αφού κάνετε αυτό, αναπακούει κάνετε και είστε εχθρός, ας πούμε. Ούτε αυτό. Όχι, εμείς θα κάνουμε υπακούει στους σωστούς ιερείς. Αν δούμε και στα χρόνια των πατέρων μας, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γρήγορη του Θεολόγου, και τότε δεν ήταν πολλοί οι χριστιανοί. Ο Άγιος Γρήγορης ο Θεολόγος να πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όλες οι εκκλησίες ήταν κατηλημένες από τους Αριανούς. Ναι. Λοιπόν, ήταν και τότε δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, μιλάνε για κρυσή αιώνα, αλλά ήταν ελάχιστοι οι αρχιερείς που ήταν. Περισσότεροι ήταν Αριανοί οι αρχιερείς. Και πολλοί ήταν και εγκληματίες. Υπάρχει μια περίπτωση με κάποιον αρχιερέα που είχε στήσει ενέδρα στον Άγιο Άντιο Χρυσόστομο, όπως πορευόταν ο άνθρωπος στην εξορία, να το σκοτώσει στον δρόμο, αρχιερέας. Δηλαδή, μιλάμε για εγκληματίες. Υπήρχαν και τότε ανάξιοι κληρικοί, δυστυχώς, όπως και σήμερα, και ιερείς και αρχιερείς. Λοιπόν, θα αναζητήσουμε τους σωστούς. Και αν χρειαστεί, θα κάνουμε και χιλιόμετρα, προκειμένου να βρούμε τη ζωή που είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, που ήρθατε σήμερα και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Εύχομαι τα λόγια σας να φτάσουν στις καρδιές πολλών πιστών και να έχουν θάρρος, πίστη στον Χριστό και να μην φοβούνται, αλλά να έχουν κουράγιο στον αγώνα. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Την θύσεις αληθώς ανέστη. Αμήν. Εξ του βήματα λησάς